Με την πεδαριώδη παράκληση του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης που σας αντιμετωπίζει ως γυμνασιάρχη να με εγκαλέσετε. Εντάξει. Θα κάνω μόνο μια δήλωση που αφορά τη στάση μας στη σημερινή διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα πραξικόπημα. Μια εκτροπή. Μια κοινοβουλευτική εκτροπή και συνταγματική εκτροπή. Με προφανή σκοπιμότητα να εξυπηρετηθούν, προφανή σκοπιμότητα να μην συζητηθεί στη Βουλή η ουσία των μεγάλων ζητημάτων που θέτει αυτό το πολυνομοσχέδιο, του τριπλού εγκλήματος που αφορά τις τράπεζες και το δημόσιο πλούτο, που αφορά μια σειρά επαγγελματικών ομάδων, που αφορά την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, εμείς αυτή την εκτροπή από την αρμόζουσα και προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία δεν μπορούμε ούτε να την αναγνωρίσουμε, ούτε να την νομιμοποιήσουμε. Όπως γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει βεβαίως ονομαστική ψηφοφορία σε σχέση με το πολυνομοσχέδιο, αλλά αυτή την απόφασή σας να θέσετε την πρώτη. Την εγκυρότητα ημί της πρότασης της πιστείας δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε. Διότι αν την αναγνωρίσουμε και την νομιμοποιήσουμε, τότε ποτέ άλλοτε σε αυτό το κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να εγκρίνεται πρόταση της πιστείας. Διότι κάθε φορά η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα κρίνει εάν θα μπορεί να ξεκινήσει ή να μην ξεκινήσει η συζήτηση. Δεν μπορούμε λοιπόν να νομιμοποιήσουμε εμείς κάτι το οποίο είναι πέρα και έξω από τα πλαίσια της δημοκρατίας και της λογικής. Και αποχωρούμε, κύριε Πρόεδρε. Πριν αποχωρήσετε. Κύριε Πρόεδρε.